Σε εγρήγορση παραμένουν επιδημιολογική ομάδα και Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να αποτρέψουν τη διασπορά του ιού μέσα στις σχολικές μονάδες. Μπορεί τα κρούσματα στα σχολεία να αυξάνονται διαρκώς, ωστόσο μέχρι στιγμής φαίνεται να μην δημιουργούνται αλυσίδες μετάδοσης εντός αυτών. Την ίδια ώρα τα θετικά κρούσματα στα σχολεία θεωρούνται πολύ λίγα αναλογικά με τον πληθυσμό στα σχολεία. Τα κρούσματα μας περίπου είναι γύρω στα 50 παγκύπρια σε μαθητές, που σε έναν πληθυσμό 110.000 μαθητές είναι αμεληταίο. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό είναι περίπου 15, ενώ μέχρι στιγμής περίπου 500 παιδιά έχουν τεθεί σε αυτοπεριορισμό και έχουν χάσει μαθήματα από την αρχή της χρονιάς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη διασπορά του ιού στην κοινότητα και αναπόφευκτα μεταφέρεται και στα σχολεία. Σήμερα εντοπίστηκε άλλο ένα κρούσμα κορονοϊού στο Λανίτιο, ενώ μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 12 κρούσματα, εκ των οποίων τα 9 άτομα είναι ακόμη θετικά στον ιό. Πάντως, με την υφιστάμενη επιδημιολογική εικόνα, δεν φαίνεται να προκύπτει ανάγκη για κλείσιμο των σχολείων. Συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων στην Κυπερούντα, με τους κατοίκους της περιοχής να έχουν θέσει την κοινότητα αυτοβούλως σε lockdown, ενώ ούτε η εκκλησία του χωριού λειτουργήσε το Σαββατοκυριακό. Μόλις χθες εντοπίστηκαν 27 νέα κρούσματα από τα 500 δείγματα που λήφθηκαν, με το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στην περιοχή να φτάνει τα 39. Ο κόσμος είναι περιορισμένος, περιορίζει σημαντικά τις κινήσεις του και τις επαφές του. Βγαίνουν έξω από το σπίτι τους όταν είναι αγκαίο. Πάντως, ο κοινοτάρχης Κυπερούντας Γιώργος Παναγιώτου υποστηρίζει ότι η διασπορά του ιού προήλθε από γειτονικό χωριό, καθώς και από στρατιωτικούς που το μετέδωσαν στις οικογένειές τους. Αντίθετη είναι η εικόνα στην πόλη Χρυσοχούς, αφού η ανησυχία των προηγούμενων ημερών φαίνεται να έχει αντικατασταθεί με αισιοδοξία. Από τους τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν σε 300 νοικοκυριά, έχουν εντοπιστεί μόνο 13 θετικά άτομα, εκ των οποίων τα 6 ήταν ήδη επιβεβαιωμένα κρούσματα και τα άλλα 6 ήταν παιδιά που ήταν ήδη σε αυτοπεριορισμό. Θεωρώ το πρόβλημα έχει περιοριστεί. Αρχίσαν και τα σχολεία από αυτή την εβδομάδα, τα μισά τμήματα, να πηγαίνουν πίσω, να μην κάνουν διαδικτυακά τα μαθήματα τους. Σε 1-2 εβδομάδες υπολογίζω ότι θα επανέλθουμε στην ομαλότητα, στην κανονικότητα. Ο Δήμος της πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει τους ψεκασμούς σε δημόσιους χώρους και καλεί τους δημότες να παραμείνουν πιστοί στην τήρηση των μέτρων. Στην Ελλάδα τώρα ανακοινώθηκε.